Ένας νέος τετράνυχος, ο Οριεντάλης ή Καστανός τετράνυχος της Ανατολής, έχει κάνει μια μεγάλη επέλαση τον τελευταίο χρόνο στους κάμπους Μεσπεριδοειδή της Αργολίδας. Τον είχαμε εντοπίσει από το 10 στον κάμπο των Ηρίων. Τότε είχε γίνει ο κατάλληλος ψεκασμός, το πρόβλημα ξεπεράστηκε, αλλά φαίνεται οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, μεταφέρεται πολύ εύκολα με τα μέσα συσκευασίας, με τον άνεμο, με αποτέλεσμα να έχουμε σε διάφορα σημεία του αργολικού κάμπου κρούσματα. Τα κρούσματα αυτά μεταφράζονται με δερματώσεις πάνω στους καρπούς, κυρίως στα λεμόνια, στα μανταρίνια και μετά στα πορτοκάλια, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε έντονη φυλόπτωση. Δηλαδή αποφυλώνεται το δέντρο. Είναι ένα παθογόνο καραντίνας, το ξέραμε ότι υπήρχε πριν χρόνια. Πρωτοεντοπίστηκε το 2006 έξω από την πύλη του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό σε μια λεμονιά, γεγονός που τεκμηριώνει ότι το παθογόνο αυτό ήρθε με εμπορεύματα, μάλλον από την Άπο Ανατολή. Με αποτέλεσμα και σιγά σιγά απλώθηκε και στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στην Αττική αλλά και στην Κρήτη. Το ανησυχητικό είναι ότι προκαλεί έντονη φυλόπτωση στα δέντρα και θα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, να ψάχνουν τα κτήματά τους, να τα ελέγχουν και να προβαίνουν στους κατάλληλους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν και εγκεκριμένα σκευάσματα. Το καλό είναι ότι με αυτό το παθογόνο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα πρέπει να γίνονται συντονισμένες ενέργειες στα κτήματα που έχουν το πρόβλημα, να μην φτάνουμε σε σημεία που να έχουμε αποφύλωση των δέντρων. Το ξαναλέμε, μπορεί να είναι ένα παθογόνο καραντίνας. Δεν το είχαμε αυτόν τον τετράνυχο, είναι ένας νέος τετράνυχος, είναι ένα άκαρι που δημιουργεί προβλήματα και αν δεν προσέξουν οι παραγωγοί θα έχουν μεγάλα προβλήματα στα κτήματά τους.